Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η άμυνα και η ασφάλεια είναι δύο παράγοντες σημαντικοί για την επιβίωση και την ευημερία μιας χώρας. Υπό την έννοια αυτή, είναι εύλογη η συζήτηση που κάνουμε για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αμυντικής ενότητας. Όμως, η έκθεση κινείται προς εντελώς εσφαλμένη κατεύθυνση. Την ανάγκη για συλλογική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ενότητας την καλύπτει το ΝΑΤΟ. Τα περισσότερα κράτη της Ενότητας είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και διαθέτουν δυνάμεις σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιθέσεως από κάποια μεγάλη και ισχυρή στρατιωτική δύναμη, ούτως ώστε να αυξήσει υπέρμετρα τις αμυντικές δυνατότητες. Απ' την άλλη πλευρά, δεν νοείται να γίνει χωροφύλακας της περιοχής και να εισβάλλει, όπως λέει η έκθεση, με δυνάμεις στα γειτονικά κράτη. Την ασφάλεια κάθε χώρας την αναλαμβάνουν οι εθνικοί στρατοί της χώρας, οι οποίοι εξοπλίζονται και οργανώνονται και διαθέτουν αμυντικές δαπάνες ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες που έχουν. Η πατρίδα μου, Ελλάδα, δέχεται απειλές από την Τουρκία και σας πληροφορώ ότι διαθέτει μεγαλύτερο από το 2% από το ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Ευχαριστώ.